Ενώπιον της γερουσίας στην Βραζίλια παρουσιάστηκε το πρωί της Δευτέρας η ευρισκόμενη σε αναστολή καθηκόντων πρόεδρος της Βραζιλίας Ντίλμα Ρούσεφ, καθώς έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την δίκη της. Με μια αρκετά φορτισμένη ομιλία διάρκεια 45 λεπτών παραδέχθηκε λάθη κατά την διάρκεια της προεδρίας της, ωστόσο υποστήριξε ότι δεν εξαπάτησε τον λαό της Βραζιλίας ούτε πρόδωσε τα ιδανικά για τα οποία πάλεψε σε όλη της τη ζωή. Σας ζητώ να ενεργήσετε δίκαια απέναντί μου, μία έντιμη πρόεδρο, η οποία δεν διαπράξε ποτέ καμία παράνομη πράξη στην προσωπική της ζωή ή στην άσκηση της δημόσιας εξουσίας. Μην αποδέχεστε αυτό το πραξικόπημα, επειδή αντί για να επιλύσει την κρίση στην Βραζιλία θα την καταστήσει ακόμα χειρότερη. Η Ντίλμα Ρούσεφ υποστήριξε ότι οι κατηγορίες σε βάρος της είναι κατασκευασμένες. Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, πρώην πρόεδρος και πολιτικός της Μέντορας, ήταν ανάμεσα στα στελέχη τα οποία έσπευσαν στα θεωρία για να παρακολουθήσουν την ομιλία της. Σήμερα, για άλλη μια φορά, ο λαός που με ψήφισε βλέπει να τραυματίζονται οι επιθυμίες του. Η δημοκρατία μας βρίσκεται σε κίνδυνο προκειμένου να προστατευτούν τα συμφέροντα της οικονομικής και πολιτικής ελίτ. Οι υποστηρικτές της Ρούσεφ διαδήλωσαν έξω από το κτίριο της Γερουσίας. Για να καθαιρεθεί, απαιτείται πλειοψηφία 2 τρίτων από τα 81 μέλη της. Κοινώς η Ρούσεφ αναζητά την στήριξη 28 γερουσιαστών, φέρεται όμως να έχει εξασφαλίσει για την ώρα μόνον από 18.